Ο λόγος σήμερα, κύριε Υπουργέ, από εμάς, το ΚΚΕ προς εσάς, τον Υπουργό Ανάπτυξης, γίνεται για μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων ανθρώπων, όπως είναι οι υπαίθριοι χειροτέχνες και καλλιτέχνες, οι οποίοι λίγους μήνες μόλις μετά την ψήφιση από την κυβέρνησή σας του νόμου 48-49, μόλις τον περασμένο Νοέμβρη, υφίστανται τις αρνητικότατες συνέπειες αυτού ακριβώς του νόμου σας, εκτός όλων των άλλων προβλημάτων, βέβαια, που αντιμετωπίζουμε όλοι. Αναφερόμαστε φυσικά στις διατάξεις του νόμου 48-49, με τις οποίες φτάνεται να υποχρεώνεται ακόμα και τους μικρούς παραγωγούς καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επίσημο μάλιστα κωδικό αριθμό δραστηριότητας, CAD, τους υποχρεώνεται δηλαδή ακόμα και σε τήρηση φορολογικών βιβλίων. Ενώ στον ίδιο νόμο προβλέπεται, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, προβλέπεται μέχρι και η πρόσληψη υπαλλήλου στον πάγκο τους, δείχνοντας και το πού θέλετε να πάτε. Το χτύπημα που δίνεται είναι διπλό. Αφενός κάνετε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βήμα, θεσμικό βήμα, για να βαθύνει ακόμα περισσότερο η εμπορευματοποίηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα μου πείτε, για τον καπιταλισμό βέβαια, τον οποίον εσείς, αλλά και η κυβέρνησή σας με πάθος υπηρετείτε, όλα μα όλα είναι απλώς εμπορεύματα και τίποτα παραπάνω. Και αφετέρου, φροντίζετε μεθοδικά να διαμορφωθούν εκείνες οι ασφικτικές επαγγελματικές και οικονομικές συνθήκες, οι οποίες θα επιταχύνουν την οικονομική καταστροφή και άρα την απομάκρυνση των παραγωγών αυτής της μικρής καλλιτεχνικής παραγωγής από τους πάγκους τους. Σαν να μην έφταναν λοιπόν οι κρίσεις, η πανδημία, οι χειροτέχνες, οι καλλιτέχνες έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν και τον νόμο σας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα για την ουσιαστική οικονομική και κοινωνική στήριξη των καλλιτεχνών χειροτεχνών, την ασφαλιστική τους και συνταξιοδοτική κάλυψη, την απαλλαγή τους από την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την εξασφάλιση αφορολόγητου ορίου για την υπαίθρια αυτή δραστηριότητά τους, την ένταξη, κύριε Υπουργέ, των χειροτεχνών καλλιτεχνών στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, ανήκουν στο δικό σας Υπουργείο. Και τη δημιουργία βεβαίως ενός ειδικού καθεστώτος, αυτό σας ζητάνε, χειροτεχνών καλλιτεχνών, με τη συμμετοχή και των συλλογικών τους φορέων. Την εξασφάλιση, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, την εξασφάλιση δημόσιων κατάλληλων χώρων, που θα παραχωρούνται όμως δωρεάν σε αυτούς τους ανθρώπους, μετά από υπόδειξη των φορέων τους, με στόχο να προάγεται και να αναδεικνύεται η καλλιτεχνική τους δημιουργία, να εξασφαλίζεται, να διασφαλίζεται και ο βιοπορισμός τους, με βάση τις σημερινές βέβαια σύγχρονες κοινωνικές τους ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δελή. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω με τα βασικά. Ναι, στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε, γιατί σε αυτό το σύστημα λειτουργεί η Ελλάδα σήμερα, όπως και περίπου το σύνολο του πλανήτη, και η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να είναι εμπορική δραστηριότητα. Όχι μπορεί να είναι, λάθος το είπα. Είναι. Μια χαρά είναι. Όλες οι γκαλερί, όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι, όλες οι δημοπρασίες μεγάλων καλλιτεχνικών έργων, από τα υψηλότερα των εκατομμυρίων δολαρίων που διαβάζουμε, έως τα χαμηλότερα που είναι σε έναν πάγκο, όπως λέτε, που γίνεται μια αγοραπολισία, είναι εμπορική δραστηριότητα. Μάλιστα, εσείς το αναγνωρίσετε μόνος σας προηγουμένως. Είπατε να μπορούμε τη δραστηριότητά τους να εξασφαλίζουν τον βιοπορισμό τους. Μα για να εξασφαλίζουν τον βιοπορισμό τους, πάει να πει ότι κάτι πουλάνε και παίρνουν ένα αντίτιμο. Άρα μια χαρά και έτσι αναγνωρίσατε ότι είναι μια εμπορική δραστηριότητα. Δύναται να είναι δε υποσυνθήκες και μια εμπορική δραστηριότητα εξαιρετικά επικερδής. Και στην περίπτωση αυτή προφανώς πρέπει και να φορολογείται όπως όλες οι άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Τι γίνεται τώρα για εκείνη την περίπτωση των χειροτεχνών, των καλλιτεχνών, οι οποίοι ασκούν μια μικρή εμπορική δραστηριότητα. Μια χαμηλή εμπορική δραστηριότητα. Η οποία έχουν να δεχθώ ότι έχουν μεγαλύτερο βάρος στην δημιουργία, στην τέχνη και λιγότερο στην εμπορική της εφαρμογή. Ο νόμος μας,
τους αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Και όχι μόνο ο δικό μου νόμος, η πλειάδα των νόμων που έχουμε. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν αυτή τους την δραστηριότητα έως 3 μήνες το χρόνο και των οποίων το εισόδημα είναι κάτω από το όριο απαλλαγής από την καταβολή, την υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας, για 3 μήνες δύναται να παίρνουν την άδειά τους, να ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα χωρίς να ανοίγουν βιβλία, χωρίς να πληρώνουν εισφορές, χωρίς να πληρώνουν ΦΠΑ, χωρίς να έχουν καμία από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες οι οποίοι ασκούν παρόμοια δραστηριότητα. Διαβάζω συγκεκριμένα για να το ξέρετε. Τα φυσικά πρόσφατα δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών και καλλιτεχνών για 3 μήνες ανά έτος, εφόσον απαλλάσσουν το φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω ύψους ακαθαρίσεων εσόδων, δεν υποχρεούνται σε δήλωση έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή, ούτε σε χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού δηλωμένου και εξεδεμένου στο πληροφοριακό ΦΥΜ της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Επίσης, για να το ξέρετε, η άδειά του ισχύει για όλη την επικράτεια για 3 μήνες το χρόνο. Αυτό δεν που είπατε για τον υπάλληλο, δεν λέει ότι είναι υποχρεωτικό να προσλαμβάνουν υπάλληλο. Ο νόμος λέει μπορεί να αναπληρώνεται ή να προσλαμβάνει υπάλληλο. Δική του επιλογή είναι εάν θέλει να προσλάβει, αναλόγως του πόσο το ενδιαφέρει να συμμετάσχει στην λόγω έκθεση. Άρα κοντολογεί στο κράτος. Και τι άνθρωποι αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, κάνουν δηλαδή αγοραπολισία στον πάγκο, πουλάνε και εισπράττουνε, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητάς τους και το χαμηλό τους εισόδημα, τους έχει εξαιρέσει από αυτά για τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι στην Ελλάδα. Για το θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού θα επανέλθω στη θεωρολογία μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο τώρα έχει για την δευτερολογία του ο κύριος Δελής. Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσουμε για τα βασικά που είπατε. Καταρχήν, δεν πρόκειται να διαφωνήσουμε φυσικά για την πραγματικότητα. Το ζήτημα δεν είναι αν η καλλιτεχνική παραγωγή είναι μια εμπορική δραστηριότητα που είναι στο σύστημα που ζούμε. Το ζήτημα που τίθεται είναι αν πρέπει να είναι τέτοια και να μείνει ή να μείνει αμιγώς καλλιτεχνική παραγωγή. Αυτό βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν μπορεί να γίνει στον καπιταλισμό όπου όλα είναι εμπορεύματα. Και το κυριότερο εμπόρευμα, ξέρετε ποιο είναι? Η εργατική δύναμη, την οποία φτηνένεται όλο και περισσότερο. Μιλήσατε για μια δική μου αντίφαση όταν είπα για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας αυτών των ανθρώπων. Μα αναγνωρίζουμε το σύστημα που ζούμε, εδώ βρισκόμαστε. Θέλουν να ζήσουν οι άνθρωποι, τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό ακριβώς βάλαμε αυτά τα αιτήματα, δεν πετάμε στα σύννεφα. Μιλήσατε για την φορολογική τους απαλλαγή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς ότι αυτό γίνεται μονάχα, προβλέπεται μάλλον μονάχα για 3 μήνες. Και με μια σειρά κόφτες και κριτήρια, εσείς το είπατε. Τους υπόλοιπους 9, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Με τα εισοδήματα που θα βγάλουν αυτούς τους 3 μήνες, σοβαρά μιλάτε? Τι θα κάνουν τους υπόλοιπους 9 μήνες? Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να θυμίσουμε ξανά για ποιους ακριβώς μιλάμε, κύριε Υπουργέ. Μιλάμε για όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, τους χειροτέχνες του δρόμου, τους οποίους κανείς συναντά σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, μαζί με εικαστικούς, ηθοποιούς, μουσικούς, οι οποίοι, ξέρετε, αποτελούν ένα πολύ ζωντανό κομμάτι της καλλιτεχνικής ζωής μιας πόλης, αλλά και της τουριστικής της εικόνας ακόμα, για να μιλήσω με τους δικούς σας όρους. Άρα, το να δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι και να εκθέτουν τα έργα τους υπαίθρια, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, είναι περισσότερο θέμα πολιτιστικής φυσιογνωμίας του τόπου, κατά την άποψή μας, και όχι μια οποιαδήποτε εμπορική πράξη, όπως θέλετε εσείς να την αντιμετωπίζετε. Δεν μπορεί οι εικαστικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι αποφασίζουν είτε από ανάγκη, είτε αρκετοί από επιλογή, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και τέτοιοι, ξέρετε, να εκθέτουν τα έργα τους στο δρόμο, γιατί δεν θέλουν να εξαρτώνται από τις γκαλερί. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί ως απλοί έμποροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πρωτίστως δημιουργοί
καλλιτεχνικού έργου. Δημιουργεί όμως χωρίς κανένα εξασφαλισμένο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν στο Δήμο, στους Δήμους για τις υπαίθριες θέσεις που τους παραχωρούν αυτοί, για να προβάλλουν, για να εκθέσουν τη δημιουργία τους. Μια δημιουργία η οποία, όπως είπαμε πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες φορές, αποτελεί και το μοναδικό μέσο βιοπορισμού τους. Αυτούς τους βάζετε σήμερα εσείς, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας δηλαδή, να διατηρούν φορολογικά βιβλία για να τους πάρετε ακόμα και αυτά τα λίγα που βγάζουν για να ζήσουν. Με τρεις φορολογικές παραβάσεις, μάλιστα, προβλέπετε να τους αφαιρέσετε. Ήταν για δύο και το κάνατε τρία, τους κάνατε και χάρη. Τους αυξήσατε τις παραβάσεις σε τρεις. Αν κάνουν τρεις φορολογικές παραβάσεις, τους αφαιρείτε την άδεια. Αυτό ούτε να το σκεφτείτε για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Ούτε να το σκεφτείτε. Η πολιτική σας, η πολιτική της κυβέρνησής σας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους μικρούς τους τσακίζει. Ευνοεί τους μεγάλους σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους. Με λίγα λόγια, διευκολύνει η πολιτική σας τα μεγάλα ψάρια να τρώνε τα μικρά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από τον αναπτυξιακό νόμο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα το ροκανίζουν βεβαίως οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά και στους χειροτέχνες. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Ευνοείτε τις επιχειρήσεις, τις λεγόμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Εκεί το πάτε. Αυτό το καινούριο επιχειρηματικό φρούτο τις ευνοείτε και με τα κριτήρια αδειοδότησης των ελάχιστων αδειών, εδώ που τα λέμε, τις οποίες θεσπίσατε, σε βάρος όμως εκείνου του ατομικού δημιουργού, ο οποίος εξωθείτε, όπως λέμε, στο πυρτό εξώτερο, και στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του έργου του, με αρνητικές συνέπειες βέβαια και για τον ίδιο, αλλά και για την καλλιτεχνική του δημιουργία. Θα κλείσω, κύριε Υπουργέ, με κάτι που το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό. Οι χειροτέχνες καλλιτέχνες υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι, καλά ακούσατε. Υπάγονται στο δικό σας Υπουργείο και όχι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Την ίδια στιγμή, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, αυτές που έχουν αυτούς τους πολλές φορές δολοφονικούς οπαδικούς στρατούς, υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αθλητισμού. Ολοκληρώστε, κύριε Δελή. Έχετε δηλαδή τις ΠΑΕ στο Υπουργείο Πολιτισμού και τους ανθρώπους που υπηρετούν κάθε μέρα τον πολιτισμό και τη δημιουργία, τους έχετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν είναι παραλογισμός. Δεν είναι παραλογισμός. Είναι η επιλεκτική εφαρμογή της εμπορευματικής λογικής του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετείτε. Αυτό είναι, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Ευχαριστώ.